Ναι. Ποια είναι η αντίδρασή σας, το σχόλιο σας? Να σου πω, έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι καταρχήν ένας εξαιρετικά δραστήριος υπουργός. Και αυτό εμένα με ικανοποιεί, να είναι δραστήριος υπουργός. Να δέχεται δηλαδή ερεθίσματα από την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο του ή από το κοινό ή από τον τύπο και να αντιδράσει αυτά. Το δεύτερο που κάνει είναι ότι είναι παρόν. Τώρα εκεί υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να λύσετε, πιστεύω, μεταξύ σας οι δημοσιογράφοι. Ναι. Όταν κάποιος δεν εμφανίζεται, αμέσως πέφτει τον τρώνε τα τσακάλια. Γιατί αμέσως διατυπώνεται μια άποψη, αυτός είναι κρυφός, δεν εμφανίζεται, πώς τολμάει και περιφρονεί την κοινή γνώμη, γιατί περιφρονεί τον τύπο. Όταν εμφανίζεται, αρχίζει μια κριτική τι κάνει αυτός όλη την ώρα στα κανάλια. Δηλαδή, ναι, εκ των δύο εν δεν μπορούμε να πούμε ότι. Και αν, εάν τελικά κάποιος υπερβολικά εμφανίζεται στα κανάλια και δεν έχει πια τίποτα να πει και έχει καταντήσει γραφικός, νομίζω ότι είναι δικιά σας ευθύνη να μην τον καλείτε και να μην του δίνετε το βήμα. Έτσι δεν είναι. Έχει πάντα να πει. Ευτυχώς και τα δύο πράγματα που. Όχι, γιατί έχετε διαβάσει την κριτική αυτή. Ευτυχώς εμάς δεν μας αφορούν αυτά. Όχι, δεν το ένα λέμε ούτε τα άλλα. Γι' αυτό και σας τα λέω, γιατί αυτό είμαι και εδώ, γιατί δεν σας αφορούν. Τώρα να σας πω το άλλο. Εγώ νομίζω ότι το θέμα της υγείας είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν είναι αληθές ότι δεν έχουμε υπηρεσίες υγείας και δεν έχουμε υγειονομική κάλυψη. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας στην Ελλάδα είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν σε χώρες ανάλογης ανάπτυξης και δυνατοτήτων. Θα σας πω και είναι εξίσου καλές με μερικές που υπάρχουν σε πιο αναπτυγμένες χώρες. Κάποτε, ας πούμε, φεύγαν οι άνθρωποι να πάνε στην Αγγλία για να σωθούν. Τώρα δεν πάει πια, πιστεύω, κανείς. Yeah. Ή αν πάει, πάει γιατί ξέρει κάποιον γιατρό εκεί ή έχει κάποιο ειδικό λόγο. Κάποτε ήταν εξαιρετικά μεγάλο σφέτη να μπει κάποιος σε ένα σύστημα του ΙΚΑ που έδινε τη δαπάνη για να πάει στην Αμερική. Yeah. Τώρα σπανιότατα ακούω ανθρώπους που καταφεύγουν στην Αμερική για προβλήματα. Είναι πολύ εξειδικευμένο. Είναι το πρόβλημα τέτοιο. Υπάρχουν και προβλήματα τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Μα έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς. Νομίζω ότι έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, εξαιρετικά νοσοκομεία. Εγώ, ό,τι προβλήματα είχα ο ίδιος ή η οικογένειά μου, τα έλυσα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, υπάρχει το θέμα της δαπάνης. Και εκεί υπάρχει το θέμα της δημόσιας υγείας. Και αυτό είναι εξαιρετικά περίπλοκο θέμα. Δεν είναι γιατί ο γιατρός αυτός, ο οποίος εκεί είναι εξαιρετικός, αν θέλουμε να τον κρατήσουμε, εφόσον υπάρχει μια διεθνής αγορά υπηρεσιών, πρέπει να τον αμπύψουμε ανάλογα. Δεν μπορεί να του δίνουμε ένα μισθό δημοσίου υπαλλήλου 2.000 και 2.500. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, δεν παίρνει κανείς 2.500. Ο διευθυντής παίρνει 2.500. 2.200, 2.300. Ο διευθυντής. Και ο απλός γιατρός παίρνει 1.200-1.300. Αυτό δεν είναι. Μικτά θα λες, μα. Ναι, αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν λειτουργεί δηλαδή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το θέμα της δικαιοσύνης. Ναι. Για παροχές υπηρεσιών και αν θέλετε για επιδόσεις. Όπως είναι οι επαγγελματικές επιδόσεις, δεν με ενδιαφέρει το θέμα της δικαιοσύνης. Το θέμα της δικαιοσύνης πρέπει να υπάρχει αλλού. Όχι στο να αμείβεις λιγότερο αυτό που αξίζει περισσότερο από την αμοιβή. Μα εδώ τους χρωστάνε λεφτά, κύριε. Ναι, τους χρωστάνε λεφτά. Τους χρωστάει το κράτος δηλαδή. Μην μιλάμε στην τοποθετικό, εμείς τους χρωστάμε. Η ελληνική πολιτεία. Το κράτος λοιπόν τους χρωστάει λεφτά. Το κράτος είναι όλων μας, πιστεύω. Εγώ πάντα το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω ότι ανήκει σε κάποιον άλλον. Λοιπόν, να σας ρωτήσω λοιπόν, κάτι. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο Γεωργιάδης έχει πιάσει τον Ταύρο από τα κέρατα. Ο Ταύρος δεν κάθεται φρόνημα. Δεν ξέρω τι θα. Ο Γεωργιάδης έχει δίκιο ή ο Ταύρος όμως. Δεν μπορώ να πω ότι έχει δίκιο ένας ή ο άλλος. Έτσι, γιατί δεν το ξέρω το θέμα αρκετά. Μάλιστα. Πείτε μας κάτι. Αυτό που βλέπω όμως είναι κάποιου ανθρώπου που αγωνίζεται. Οφθαλμοφανώς μερικές φορές οι συνομιλητές του δεν είναι ειλικρινείς, δεν λένε την αλήθεια δηλαδή. Εντάξει, αρκεί όμως και ο Γεωργιάδης να μην είναι Ταύρος εν αλλοπολείο. Και βεβαίως και τον ένα Ταύρο με τον άλλο. Ο Γεωργιάδης για να. Καταρχήν αυτή η ιστορία του Ταύρου εν αλλοπολείο. Είναι όλες αυτές οι ιστορίες με τους Ταύρους Αγγελάδες. Εμένα μου λέγανε, ας πούμε, σε όλη την καριέρα. Και θέλω να το θυμίσω σε μερικούς που λέγανε γιατί δεν έκανες ιστορίες και φασαρίες όταν γινόταν το ένα ή το άλλο. Μου λέγανε ότι αναποδογίζει αυτό το παιδί, αναποδογυρίζει την καρδάρα με το γάλα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάπου δημιουργούσε μια ισοκομματική διαμάχη, μια διαμάχη στην κυβέρνηση. Άρα έκανα κριτική. Δεν μπορεί να μην κάνει κριτική και να κάνει. Εντάξει, το αναποδογύρισμα τη καρδάρα έχει άλλο νόημα. Ότι όχι, όχι. Τα φτιάχνει ωραία και μαζεύει, μετά του δίνει μια κλωτσιά και τα χύνει. Εμένα μου το λέγανε γι' αυτό όμω. Γιατί εγώ ξαφνικά διαφωνούσα με τον Πρωθυπουργό και βρισκόμουν εκτό κυβερνήσεω κτλ. Και εγώ είχα πει κάποτε ότι κανεί δεν έχει ρωτήσει την Ελλάδα πώ αισθάνεται. Γιατί η ιστορία του μαζεύω το γάλα και το παίρνω και πάω κάπου αλλού είναι η ιστορία του αγελαδοτρόφου, δεν είναι η ιστορία της αγελάδας. Ρωτάμε σε Αγιανοπολείο,
Πώς αισθάνεται ο Ταύρος, έχουμε ποτέ αναλογιστεί? Όχι, είναι υποπανικό. Γιατί τον άφησα να πει στεγιάσια? Τώρα πείτε μας κάτι, κύριε Υπουργέ, πείτε, κύριε Πάγκα. Διαβάζω στα tweet, τώρα εγώ θα το πω, δεν μπορώ. Ναι. Γιατί, διαβάζω, προχθές, λέει. Θόδωρος Πάγκος. Καλύτερα στο Παρίσι με την Αφροδίτη Αλσάλε. Ξανά λέω, ξανά στο Παρίσι, γιατί πως κρίνεται. Α, ξανά ήσασταν. Καλύτερα ξανά στο Παρίσι με την Αφροδίτη Αλσάλε. Παρά σε στρατόπεδο αναμόρφωση με στρατοπεδάκι τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Σωστό. Ναι. Το αυτό, συγγνώμη, τι είναι τώρα, καρδάρα είναι, η αλλοπολείο είναι, τι είναι? Είναι μια πολιτική κριτική. Είναι, είναι, αν ναι, διαφωνείτε μαζί μου, πέστε μου σε ποιο σημείο διαφωνείτε. Ως πολιτική κριτική ή ως ανθρώπινη, ας πούμε, στάση. Έχω κάνει πολλά tweet τα οποία έχουν ρουχτήσει πολύ κόσμο. Ναι, και βέβαια, και ναι, τα σχόλια ναι, που ακολουθούν, επειδή το. Ναι. Δηλαδή, είναι ένα ελεύθερο πεδίο. Ναι. Έτσι είναι συνήθως ποικίλα. Συνήθως. Ναι, πολλά δεν λέτε τίποτα τυχαία εσείς. Αυτό είναι πολιτική κριτική τώρα. Εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει στρατόπεδα συγκέντρωση. Αυτό είναι πολιτική κριτική, λέω. Όχι, είναι προφανώς. Είναι προφανώς υπερβολικό. Έχω ακούσει όμως τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το πιο εξουδετερημένο και πιο έγκυρο εκπρόσωπό του. Τον κύριο Τσίπρα.